αγάπη. Μωρό μου, θέλω να σε φιλήσω. Σε ευχαριστώ που δεν σηκώθηκες. Να σου πω, πόσο καιρό σε κυνηγάμε, να έρθεις πες. Με το τουφέκι. Θέλω πάρα πολύ να έρθω και είδες ότι τελικά ήρθα. Απλώς, ξέρεις, νιώθω λίγο, δεν νιώθω πολύ ωραία όταν πηγαίνω σε εκπομπή. Νιώθω λίγο αμήχανα. Κάνω τη χαριτωμένη, αλλά στα αλήθεια νιώθω αμήχανα. Και επίσης θέλω όταν πηγαίνω σε μια εκπομπή να έχω να πω κάτι για τη δουλειά, όπως τώρα, καλή ώρα που έχουμε να πούμε για τη Θεσσαλονίκη. Αλλιώς νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Καλά, εκτός ότι φέτος το θέατρο τα σπάει, εγώ όποιος έχει έρθει εδώ και γενικά που μιλάω με φίλους μου, είναι από τις ωραιότερες παραστάσεις που γίνανε φέτος. Το για όνομα. Στο θέατρο Αλίκη. Ξεκινάτε τώρα την άλλη εβδομάδα Θεσσαλονίκη, σε ποιο θέατρο? Από 1η Μάη θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών. Είναι ωραίο θέατρο αυτό, μου πρέπει. Εξαιρετικό θέατρο και αυτό ήταν και ο λόγος που το επιλέξαμε, γιατί δεν είναι κέντρο-κέντρο. Ναι. Όπως τις άλλες φορές που πήγαινα Θεσσαλονίκη και έπαιζα κέντρο, είναι λίγο πιο έξω από το κέντρο, νομίζω στη Σταυρούπολη. Δεν ξέρω καλά και τη Θεσσαλονίκη. Αλλά είναι ένας τόσο ωραίος χώρος και ταιριάζει πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του έργου. Είναι γιατί ξέρεις, μας ζητούσαν να πάμε και σε άλλα θέατρα, πιο μεγάλα και πιο κεντρικά. Αλλά προτιμήσαμε να μην λειτουργήσει αυτό εις βάρος της παράστασης. Πόσα άτομα χωράει αυτό το θέατρο? 600. Δεν είναι και μικρό το λεύτερο, τα 600. Εντάξει, και το Αλίκη χωράει 500. Ναι, και θα πάτε και του χρόνου, ακούω. Ναι, θα πάμε και του χρόνου. Χρήσουμε ξύλο, γιατί λίγα έργα νομίζω θα πάνε του χρόνου φέτος. Είναι δύσκολη καιρή, Τζέννη, και είχα τεράστια αγωνία, ξέρεις, για αυτό το έργο. Γιατί ο κόσμος στο Αλίκη είχε συνηθίσει να βλέπει πολύ μεγάλες παραγωγές με 15 άτομα, κοστούμια, σκηνικά. Ναι. Και ξαφνικά αποφασίσουμε να κάνουμε ένα έργο με 5 άτομα. Στο σαλόνι ενός σπιτιού και είχα την αγωνία ότι ο κόσμος που έχει συνηθίσει να βλέπει τόσα πολλά θα του αρέσει αυτό ή θα του φανεί λίγο. Εντάξει, δικαιωθήκαμε. Γιατί τελικά όταν είναι ένα τόσο δυνατό έργο, πολύ σύγχρονο δυνατό έργο. Και πολύ... με μια τόσο ωραία ομάδα, με τόσο δυνατή χημεία μεταξύ τους, εντάξει, περνάνε. Εσύ όμως φέτος έκανες και λίγο την υπέρβαση. Σε έχουμε συνηθίσει σε πολύ κωμικούς ρόλους. Mm-hmm. Όχι και ότι και σαν την παράσταση δεν βγάζεις γέλιο, γιατί εντάξει, μόνο και να σε δούμε λίγο ένα κλείσιμο ματιού σου, ένα ανάζι, αμέσως το έχεις. Κάνεις όμως ένα ρόλο που είναι εντελώς διαφορετικός. Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Το θεώρησα πρόκληση αυτή τη μικρή μετακίνηση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδάκι μου, να σου δίνει τη ευκαιρία να δοκιμάζεις τις δυνάμεις σου. Δηλαδή, αυτό που σε άλλα έργα το έκανα, όλη αυτή η πληθωρικότητα που φέρω σαν άτομο, εκεί έπρεπε να τη μαζέψω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αισθάνομαι ότι οι γυναίκες με το μονόλογο στο τέλος ταυτίζονται. Έτσι, πολύ. Και συνειδητοποιώ πόσο καταπιεσμένες είμαστε καημένες. Ακούω τα αγόρια. Ναι. Και μιλήσαν τώρα οι δύο πιο καταπιεσμένες του είδους. Θα πέσει φωτιά να μας κάψει, δεν πειράζει. Όμως γενικά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των γυναικών είναι γυναίκες οι οποίες σωρεύουν πράγματα, κουβαλάνε. Αυτό που δεν μιλάνε. Για να κρατήσουν τις ισορροπίες, είναι κατευναστικές. Αλλά αν έρθει η ώρα. Και το ανοίξουν. Πες μου, πώς θα χαρακτήριζες έναν-έναν τους ηθοποιούς που είσαι στην παράσταση? Ας ξεκινήσουμε με τον Χρήστο. Ο Χρήστος, εντάξει, τι να πω για τον Χρήστο. Μία λέξη, πες. Μία λέξη. Ο Χρήστος. Μωρή, είναι ο άνθρωπός μου. Είναι ο πιο κοντινός μου. Ναι, το τραγούδι, ποιος το λέει? Ο καλύτερος μου φίλος. Πρωτοψάλτη, το λέει. Ναι. Ο άνθρωπος. Μουρατίδης. Εντάξει. Αγαπώ. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ. Ο Φάνης είναι έτσι. Εγώ τον λέω είναι το στηριγματάκι μου, λέω. Γιατί οι άλλοι κανιβαλίζουνε. Ναι. Και αυτός ο καημένος είναι πιο σοβαρός και λέει: όχι, παιδιά, το Βικάκι. Οπότε τον λέω ότι είναι το στήριγμά μου στην παράσταση. Ο Λουδάρος, εντάξει, είναι. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις. Έχουμε πολύ πλάκα με τον Λουδάρο σαν δίδυμο. Καταλαβαίνεις. Είναι σαχλός από φύση. Είναι σαχλός. Ναι, ναι, είναι σαχλός. Είναι σαχλός. Φύση του. Είναι αυτός που στη σκηνή, οτιδήποτε συμβεί, με το μάτι αμέσως το έχουμε καταλάβει και ψάχνει ο διάολος, ψάχνει να συναντηθούν τα βλέμματα για να κάνει την αηδία. Για να κάνει την βλακία. Ναι, ναι, ναι. Τώρα για την κοινή μας φίλη, την εγκυμονούσα. Όποιος την ξέρει. Καταλαβαίνει. Μαρία Κωνσταντάκη. Όχι, θέλω λίγο να με βοηθήσεις αυτό. Πες με μία λέξη, πώς θα τη χαρακτηρίζεις?
Η Μαρία είναι ένα πανέμορφο. Δεν μπορώ να βρω μία λέξη για τη Μαρία. Γενικά δεν μπορώ να βρω μία λέξη για όλους, γιατί δεν χωράει όλο αυτό που είναι αυτές οι προσωπικότητες σε μία λέξη. Μπορώ να σου πω όμως ότι είναι μία υπέροχη συνεργάτητα η Μαρία. Υπέροχη. Ένα πανέξυπνο, πολύ θετικό πλάσμα. Βλαμμένη μου φέρεται σαν να είμαι ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Όταν την πιάνω, της λέω να σου πω. Εντάξει, κάνεις επιτυχία, το καταλαβαίνω. Μην αποφασίζεις. Χαλάρωσε λίγο. Της λέω, σε παρακαλώ. Όλοι συμβάλλουμε σε αυτό. Μου φέρεται σαν να είμαι η τριτοδεύτερη. Έλα, τελείων, κάνει τέτοια. Με κοροϊδεύουν πάρα πολύ, γιατί εγώ ξέρεις δεν είμαι καθόλου κοκέτα. Έρχονται, μου ανάβουν τα φώτα, γιατί βάφω με σβηστά φώτα. Και με σβηστά φώτα. Ναι, ναι, ναι. Πώς το κάνεις αυτό? Εγώ δεν με... Είναι και ο ρόλος που με δίνει, ξέρεις. Στην πρεμιέρα είχα φέρει τα κορίτσια να με αναστηλώσουν, αυτές που με φτιάχνουν, καταλαβαίνεις. και σκάει Μαρκουλάκης και λέει, τι είναι αυτό, Βίκυ? Είσαι στο σπίτι, περιμένεις δείπνο και αρχίζει βγάζει βλεφαρίδες, ψεύτικες, τρέσεις. Έλα, στο πάλα, σε μια πρεμιέρα πες και εσύ, ήθελα να κάνω. Και η Κωνσταντάκη με κοροϊδεύει γιατί μου λέει, ναι, μωρ, ξέρω, ο Μαρκουλάκης θέει. Ο Μαρκουλάκης. Μου ήρθε πολύ βολικό όλο αυτό, κατάλαβες. Ο Μαρκουλάκης, λοιπόν, σκηνοθετή. Σπουδαίος. Τον εκτιμώ αφάνταστα. Καταρχήν είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, μορφωμένος, κοσμοπολίτης. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί αισθάνομαι ότι είναι ένας σκηνοθέτης που διαβάζουμε το ίδιο έργο. Yeah. Έχει καταφέρει με ένα πολύ δικό του τρόπο, βέβαια, ανοίγω μια μικρή παρένθεση, ξέρουμε καλά ότι η εναρχή είναι ο λόγος και ότι οφείλουμε πάρα πολλά στην τρομερή μετάφραση του Θοδωρή Πετρόπουλου, η οποία εγώ θεωρώ ότι εκεί εσύ και εφήλεται... τα περισσότερα νομίζω που έχεις παίξει, έχει κάνει μετάφραση του Πετρόπουλου. Βέβαια, βέβαια. Ο Θοδωρής ήταν αυτός που ξεκίνησα στη δουλειά και μέχρι τώρα σχεδόν μόνο με αυτόν δουλεύω και είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ τυχερή για αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν διάβασε το έργο και έπιασε το δραματουργικό κουκούτσι του. To the point τελείως. Σε αυτή την παράσταση είχε συμβεί έτσι, γιατί εντάξει, φέτος όλοι είχαμε διάφορες ιώσεις. Mm-hmm. Είχε πάθει αυτή την ίωση τη γνωστή, τη δύσκολη. Πώς το διαχειριζόσουν, γιατί πίνεις και κουζίνα συνέχεια. Μαγειρεύεις αυτή την παράσταση. Να πούμε ότι μαγειρεύεις, ότι είσαι πολύ νοικοκυρά. Να τα λέμε αυτά. Έχει δείξει άλλο χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι φρικτό, 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 παιδιά. Να είσαι άρρωστος. Είχα πάθει γαστροεντερίτιδα. Πώς το διαχειρίζεσαι, παιδί μου, αυτό? Τι να κάνεις, ήταν ένα γεμάτο θέατρο και διπλή παράσταση. Δύο γεμάτες παραστάσεις. Πώς μπορείς να μην παίξεις, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πήγαινα τάχα μου στην κουζίνα γιατί ξέχναγα κάτι. Έκανα όλες αυτά, όλα αυτά που έπρεπε να κάνω. Και ξαναγύρω, παιδιά, σε πανικό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά ότι εντάξει, τώρα η ζωή είναι ωραία. Όχι, τελεία. Δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέμα, γαστροεντερίτιδα. Τα λόγια σου πέρυσι στην Τόλη που πολλές φορές τα έχανες. Ωραίο. Και γέλαγες μόνη. Όχι, ωραίο τρόπο. Σε ανεβάζω τώρα. Να ανεβάζεις, ναι, ναι, ναι. Ακούνε και η παραγωγή, θα είμαι η χαρά του παραγωγού. Ξέρεις τι, συμβαίνουν μικρά πραγματάκια που μπορεί να σε κάνουν. Όλοι ξέρουν τα λόγια τους. Ναι, είναι πολύ αστείο γιατί ο Χρήστος είναι πολύ στη σκηνή, είναι στρατιώτης, Άγγλος. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν το έχεις ξαναδεί αυτό σε ηθοποιό. Και εγώ θεωρώ ότι πάντα παλεύω να δίνω το 100% μου στην παράσταση, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν στιγμούλες, ρογμούλες, που θα γίνει ένα γεγονός και λίγο θα... Και εκεί αρχίζει ένα δεύτερο έργο. Ο Χρήστος νευριάζει πάρα πολύ, θέλει να με σκοτώσει εκείνη την ώρα. Εγώ βλέποντάς το αυτό μου έρχεται πιο πολύ γέλιο. Βέβαια. Και γινόμαστε ρεζιλ. Νομίζω ότι ο συνδυασμός μας με τον Χρήστο στα καμαρίνια είναι πληρώνει εισιτήριο. Είμαστε δύο εκ διαμέτρου αντίθετοι άνθρωποι. Εγώ είμαι, κατάλαβες, γέλα, γάβα και τραγούδα. Και αυτός είναι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτός δεν είναι αφηρημένος όμως. Γιατί έχω ακούσει ότι είσαι η επιτομή της αφηρημάδας. Στη ζωή μου. Στη ζωή μου είναι αλήθεια. Στη ζωή μου έχω κάνει αηδίες πολλές λόγω αφηρημάδας. Ποιο είναι το πιο αστείο που σου έχει συμβεί? Εκτός ότι έχεις ξεχάσει μια φορά τη μικρή κάπου. Ναι. Εσύ το έχεις πει, αυτό δεν το έχω μάθει, εσύ το έχεις πει. Ναι, εντάξει, μου συμβαίνουν διάφορα, ρε παιδί μου. Αυτός ο σκύλος εκεί στη Μυτιλίνη, τι είχε πάθει? Είμαστε διακοπές με την Καβογιάννη, γιατί ήταν η μόνη φίλη μου που είχε παιδί. Οπότε όταν ήταν πιο μικρά τα παιδάκια μας, επειδή είναι και κοντά στην ηλικία, τα καλοκαίρια μας κάναμε μαζί διακοπές. Έχουμε πάει λοιπόν στο σπίτι του, το πατρικό του Χρήστου, του Χατζηπαναγιώτη, στο Πλωμάρι, που είχε ένα πολύ ωραίο αρχοντικό με αυλή και αυτά. Έχουμε κοιμήσει τα παιδάκια, έχουμε γυρίσει από θάλασσες, έχουμε κοιμήσει τα παιδάκια. Πίνουμε ένα κρασάκι οι δυο μας στην αυλή για να ανέβουμε μετά για ύπνο. Δένω το σκύλο μου, ανεβαίνω και το πρωί ακούμε έντρομα τον παπά του Χρήστου. Χρήστο, Χρήστο! Κατεβαίνει κάτω. Είχα δέσει το αδέσποτο της γειτονιάς και το δικό μου ήταν απ' έξω και γάβγιζε. Το μόνο κοινό ήταν καφέ και τα δύο. Καταλαβαίνεις, ξεφτυλιστήκαμε. Τραβήκαμε πάρα πολύ τον κύριο Μένανδρο. Βέβαια. Πώς δεν έχασε το δικό σου σκύλο? Ευτυχώς ήξερε.
τη γειτονιά, οπότε είχε μείνει ο καημένος και γάβγες απ' έξω. Τι τροπή. Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ξεκινάτε. Η μικρή θα ανέβει πάνω. Σίγουρα θα ανέβει εκδρόμουλα. Εκδρόμουλα θα ανέβει σίγουρα. Πώς νιώθεις που είναι έτσι διάφορα έτσι, νέα κορίτσια τώρα, η δικιά σου, του Αθερίδη, μικρή. Ναι. Που μπαίνουν στο χώρο, αλλά μπαίνουν με έναν τρόπο πολύ πιο μοντέρνο, πολύ πιο δυναμικό. Πεθαίνω. Με συγκινεί πάρα πολύ. Με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω τα νέα παιδιά με τόση όρεξη να τολμούν πράγματα. Δηλαδή, είχε κάνει Φωτεινούλα μια παράσταση και ήταν βοηθός η Δανάη. Δεν μπορούσα να φανταστείς. Μου ερχόταν να κλαίω. Τι ωραίο, πήγα και την είδα. Παράσταση και βεθός και τα βλέπεις. Πολύ, πολύ. Και μ' αρέσει και πολύ και αυτό για τη Δανάη, η οποία δούλεψε σε τρεις παραστάσεις ως βοηθός. Δούλεψε και με το φίλο μου τον Μίνο το Θεοχάρη και με τον Χρήστο τον Χατσιπαναγιώτη. Βοηθός σκηνοθέτη. Βοηθός, ναι. Και στον Ακάδη μου έκανε και μουσική επιμέλεια. Και επειδή καταρχήν χαίρομαι που μαθαίνει τη δουλειά από όλα τα πόστα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να συμμερίζεις και να ξέρεις τι γίνεται. Και δεύτερον, ότι είναι σε αυτήν την ηλικία που μαθαίνει τι ωραίο πράγμα. Ναι. Τι ωραίο. Και τι ωραίο που ενώνονται, που δουν πολύ, πολύ, πολύ. Εσένα σου λέει καμιά φορά, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχες πει ότι κατάλαβα ότι η μικρή το έχει όταν τη διάβαζα τα κείμενά μου και πολλές φορές με διόρθωνε. Ναι, ναι, ναι. Η Δανάη έχει τρομερή θεατρική αντίληψη. Δεν ξέρω αν οφείλεται στο ότι είναι ένα έξυπνο παιδί. Τώρα φαίνομαι λίγο σαν την Κοκοβάγια, αλλά τι να κάνω. Όλες οι μαμάδες έτσι είμαστε, ναι. Επιτρέπεσαι. Καλά και το δικό σου. Πόσο χάρηκα, ρε εσύ. Τι καλόνι, τι μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό πες τα, μην τρέπεσαι. Πες τα, λέει. Και εσύ, για το δικό σου που είναι πιο εύκολα. Ναι, έχει πολύ σωστή, έτσι, κάνει πολύ σωστές παρατηρήσεις. Και ο Χρήστος που δουλέψανε μαζί, ενώ ακόμα φέτος τελειώνει τη σχολή, σε μια καλοκαιρινή παράσταση, μου λέει είναι πολύ πιο ταλαντούχα και πολύ πιο έξυπνη από σένα στη σκηνή. Λέω, σε ευχαριστώ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πολύ να σου λένε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ χαίρομαι. Ναι, μωρέ. Γιατί στα αλήθεια αυτό είναι το έργο της ζωής μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν το συζητώ. Έτσι δεν είναι. Η μαμά σου, λοιπόν, η οποία δεν μένει ακριβώς στην ίδια πολυκατοικία, μένει λίγο απέναντι. Ναι. Θα έρθει το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι της Κωνσταντάκη, είμαι σίγουρη. Το πάω έτσι, το πάω κάτι έτσι. Κάνε, ναι, για να μου λες για τη μαμά μου κάπου θες να το καταλήξω και δεν θα τη φέρω λίγο, θα τη φέρει. Γιατί την παίρνει συνέχεια τηλέφωνο. Μπορεί να την παίρνει λέει και 50 φορές την ημέρα. Πες μου. Να το αναλύσουμε. Μπορεί και εγώ να το πάθω αυτό, δεν ξέρω. Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Επειδή δουλεύω πολύ και δεν προλαβαίνω να τη βλέπω από κοντά, δηλαδή τη βλέπω μια φορά τη βδομάδα, έχω ανάγκη να την ακούω. Ξέρεις τι παθαίνω, μου το έχει κάνει αυτή τα κάνει αυτά. Και σου έχει περάσει. Και μου έχει περάσει και δυστυχώς βλέπω ότι το κάνω κι εγώ στην Δανάη και επαναλαμβάνω πράγματα που δεν θέλω να μου. Που δεν ήθελα να μου κάνει η μαμά μου. Σου είπα ότι η Δανάη στο Λύκειο με είχε αποθηκεύσει πόσα άλλα παιδάκια έχουν. Χτυπάει το τηλέφωνο και λέει «Μανούλα, μάμι, εμένα πώς με είχε αποθηκεύσει». Πώς. «Όχι πάλι, Θεέ μου». Μανάκι. Καταλαβαίνεις, έτσι, απαλωτά τα χτυπήματα. Τώρα το έχει αλλάξει. Ναι, ναι, ευτυχώς, Παναγία μου, ευτυχώς. Ναι. Τώρα κάνει άλλα. Λέω, έλα, τι κάνεις. Μου λέει, έχεις 20 δευτερόλεπτα. Λέω, είσαι καλά, 19, 18, 17. Δεν αφήνει. Δεν αφήνει. Limit down. Σκέψου τι κλάμα έχεις να ρίξεις στο γάμο, σε βλέπω. Σε ποιο γάμο? Όταν, με το καλό, μετά από 15 χρόνια. Καλά, ναι, το είπα. Ναι, εντάξει, ναι, ωραία το, καλά το πας. Θα ρίξεις πολύ. Θα ρίξω, ναι, 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 ναι. Κλαίω και εύκολα. Εγώ κλαίω σε ξένους. Θα κλάψω στο παιδί μου. Ναι, είμαι λίγο κλαψιμό. Πας σε γάμο, σε βαφτίσια? Σπάνια. Γιατί? Δεν πεθαίνω. Το πιστεύεις ή από... Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, το μυστήριο, αλλά ας πω, κοίτα, έχω βαφτίσει δύο παιδάκια, τη Μαλού και τον Αλέξανδρο. Στη βάφτιση του Αλέξανδρου, ξεφτυλίστηκα, έγινε το εξής. Είμαι πάνω από την κολλή, ήταν το πρώτο που βάφτισα και επειδή δεν το έχω με τα μυστήρια, συνήθως βγαίνω έξω, ακούω λίγο, όλα βγαίνω, λέει ο παπάς όταν είμαι από πάνω. Και τώρα κάνω έτσι για να βάλω το λάδι και λέει το δεξί χέρι πάνω και κάνω εγώ. Και καταλαβαίνεις ότι έπεσε όλη η εκκλησία και ο παπάς ο καημένος διαλύθηκε. Έγινα ρεζίλι πάνω, λέει θρίαμβος. Αυτός εννοούσε αυτό, κατάλαβες. Και εγώ... Οπότε γενικά δεν το έχω πολύ, αλλά μ' αρέσει η εκκλησία. Η εκκλησία είναι ωραία. Είναι ωραία. Ξεπάς καμιά φορά μόνη σου. Ναι, ναι. Πάω. Εκεί μ' αρέσουν πολύ οι χαιρετισμοί. Ναι, στη Μάνη. Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι ομορφιά είναι αυτή, παιδιά. Σε τι χώρα ζούμε. Κράτος μπορεί να μην έχουμε, να μην υπάρχει. Αλλά η χώρα. Αλλά η θέση του και η ομορφιά του.
Πες μου λίγο αυτό που έχετε κάνει με το χρήσιμο τον αγροτουρισμό, που έχετε φτιάξει αυτά τα ωραία σπιτάκια. Τι είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή αυτό μπορώ είναι. Να έρθω κι εγώ το καλοκαίρι να νοικιάσω. Εσύ μπορείς να έρθεις όποτε θες, κορίτσι μου, διαβίου μπορεί να έρθεις. Βρήκαμε, πηγαίναμε εκδρομές και μας άρεσε πολύ ο τόπος. Και ξαφνικά κάποια εποχή που εγώ έκανα το τάξι, όχι τις πεθερές, παίρνω μια κυρία η οποία οδηγούσε ταξί. Της λέω από πού είσαι, από την Καλαμάτα. Αχ, λέω πώς μου αρέσει αυτός ο τόπος. Έχει το νου σου, πας και ακούς κάτι. Και μου λέει, έλα, να σου δείξω από τα δικά μου. Και με πάει, παιδιά, σε ένα χωράφι. Εσύ και ο Θεός, δίπλα σε ένα τεράστιο φαράκι, στις παρυφές του τα ηγέτου, με όλο το μεσηνιακό κόλπο μπροστά. Ένα όνειρο, ένας ελαιώνας χάρμα. Οπότε εκεί, σιγά σιγά, φτιάξαμε 5 πέτρινα στούντιο. Τι ωραία. Και δηλαδή βγαίνεις και πας και κολυμπάς, θάλασσα μπροστά. Ναι, έχει και πισίνα. Η θάλασσα είναι 3 χιλιόμετρα. Εντάξει, το περπατάει. Έχεις πολύ ωραία θέα. Οπότε, ναι, έχει πολύ, πολύ ωραίες διαδρομές για εκδρομές και τα λοιπά. Αλλά είναι το ησυχαστήριό μας. Δηλαδή, όταν πήγαμε το παιδικό παρεάκι το καλοκαίρι, σχεδόν δεν βγήκαμε. Τρεφόμασταν από τα βιολογικά προϊόντα του κήπου που ο κήπος τα σπάει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει ο κήπος παρά το κτίσμα. Που λέει ο γερεκτέκτονας, και εδώ βγήκε, θα γίνει αυτό. Και έλεγα, όχι, εκεί θέλω να μπει ροδιά. Και εκεί, αμυγδαλιά. Και εκεί, ξέρεις, τέτοια. Την ιδέα λοιπόν κάτω για να πας στη Μάνη ξεκίνησε από το πουθενά. Από το πουθενά. Την ιδέα εκεί γύρω στα 25, mm-hmm. που ξαφνικά έχει γίνει ένας χαμός στο Περιστέρι, που όλοι λέγανε υπάρχει μια τύπισσα τρομερή σε εκείνο το μέρος που και σερβίρει και κάνει και είναι ο αρχηγός του μαγαζιού. Την ιδέα λοιπόν ότι θες να ασχοληθείς με την ηθοποιία, ποιος την έβαλε? Να σου πω κάτι. Γιατί θέλουμε μια κινητή, δηλαδή θέλουμε έναν άνθρωπο. Ήταν να κάτι που μου το έλεγαν όλοι από παιδί και στο σχολείο και οι παιδικοί μου φίλοι και οι συγγενείς μου. Λέγανε ότι πρέπει να γυρίσει ηθοποιός δικηγόρος. Γιατί ήμουν λίγο κατάλαβες, ναι. Και μου άρεσε σαν σκέψη, αλλά ως φαίνεται όχι τόσο ώστε να με κινητοποιήσει στα αλήθεια. Μόλις λοιπόν ο μπαμπάς της Δανάης με τα αδέρφια του είχε ένα πολύ μεγάλο μπαρ εκεί στη γειτονιά στο Μπουρνάζι και έρχονταν πολλοί ηθοποιοί και αυτοί μου είπαν, ρε παιδί μου, μην το καις, πήγαινε σε μια σχολή. Εγώ πήγα στη σχολή ως να διευρύνω τους οριζοντές μου, όχι ότι ως ότι είναι στόχος ζωής και θα κάνω καριέρα. Γιατί είχα ήδη τη Δανάη σε τρυφερή ηλικία. Και σου φαινόταν λίγο βουνό αυτό. Και μου φαινόταν λίγο, ναι, δύσκολο. Απαλού φερμένο. Και μόλις πήγα στη σχολή, ανακάλυψα ένα καινούριο κόσμο, ρε Σιτζένη, που με μάγεψε τόσο πολύ. Είχα και τόσο σπουδαίους καθηγητές. Ήτανε, τι να σου πω, αποδείχθηκε σωτήριο. Αισθάνομαι ένας πολύ τυχερός άνθρωπος. Ναι. Και τολμηρός, βέβαια, έτσι, γιατί κάτω από κανονικές συνθήκες μπορεί και να μην το έκανε ένας άνθρωπος αυτό. Όχι, ήτανε... Ήμουν αυτό που θα έλεγαν στη γειτονιά μου, βολεμένη. Είχα ένα γάμο, είχα το παιδάκι μου, πήγαν τα πράγματα, καλά, κυλούσαν. Ποιος ξέρει ποια ανάγκη, ποια στιγμή, ξέρεις, πώς συνωμότησε το σύμπαν για να συμβεί αυτό και να μου καλυτερεύσει τόσο πολύ τη ζωή. Είναι ωραίο αυτό που λες, να μου καλυτερεύσει τη ζωή. Ναι, ναι, μου την καλυτερεύσε πάρα πολύ. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό να ζεις από κάτι που αγαπάς τόσο πολύ. Το παιχνίδι σου. Γιατί εγώ σαν παιχνίδι το αντιμετωπίζω το θέατρο. Πως όταν ήμασταν παιδιά, ρε παιδί μου, που παίζαμε κουμπάρες και μπαμπάς και μαμά, με την ίδια αθωότητα, την πίστη και την όρεξη, αντιμετωπίζεις και το ρόλο πάνω στη σκηνή. Πιστεύεις δηλαδή στο timing της ζωής, ότι τα πράγματα καμιά φορά έρχονται, ναι, και κάθονται μόνα τους? Φυσικά, φυσικά και πιστεύω. Αλλά πιστεύω και σε εμάς πολύ. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός. Είναι το θέλω μας και έτσι να μας δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε πραγματικότητα. Είναι ένας συνδυασμός και φυσικά δουλειά. Πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Όταν είσαι σε παρέες και συζητάνε πολύ τώρα που είναι στην επικαιρότητα με το μεταναστευτικό, με τους πρόσφυγες, ποια είναι η θέση που σε ενοχλεί περισσότερο όταν παίρνει κάποιος? Καλά, που διαφωνείς? Δεν θα μιλήσω για αυτούς τους φασίστες οι οποίοι είναι ρατσιστές και θεωρούν ότι είναι κακοί φίλοι όσοι δεν είναι Έλληνες. Γιατί αυτοί, εντάξει, με ανατριχιάζουν όπως καταλαβαίνεις και με εντυπωσιάζουν. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε ένας λαός που έχουμε στο DNA μας το μεταναστευτικό. Και έχουμε πόσες φορές Έλληνες. Και τώρα επίσης, αυτή τη στιγμή που διανύουμε, τι γίνεται. Οπότε, ναι, με αγριεύει. Γενικά,
θεωρώ ότι μόνο ρε παιδί μου με συνοχή, με αγάπη, με συμμερισμό προς όλο αυτό που συμβαίνει στους δίπλα μας μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλιώς όχι. Τα άκρα γενικά σε ενοχλούν. Με ενοχλούν, με ενοχλούν, με ενοχλούν. Με τα προσωπικά σου έχεις καμιά φορά ανασφάλεια? Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ανασφάλεια, μωρέ τώρα, για όνομα του Θεού. Όταν τα πράγματα είναι ωραία, σε αγχώνει αυτό? Όχι, δεν είμαι τόσο τρελή σαν ναι. και εσένα. Okay. Γιατί το δω στο μάτι σου ότι εσένα μπορεί και να σε αγχώνει. Ναι. Σε αγχώνει. Υπάρχει ένα ότι, ρε παιδί μου, θα είναι έτσι. Ναι. Αυτό εννοείς. Ναι. Αν εννοείς αυτό, ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να απολαμβάνουμε τις στιγμές. Και όταν είναι ωραία, να απολαμβάνουμε το ωραίο. Μου λέγαν για την Ανάη, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, κι αν ερωτευτεί, κι αν πληγωθεί. Και, αν... και έλεγα από το να μην ερωτευτεί, πρώτον να ερωτευτεί και να πληγωθεί. Δηλαδή, να ζούμε τα πράγματα, να ζούμε. Δεν τελειώνει ο κόσμος. Μαθαίνουμε, προχωράμε. Ωραία, αύριο λοιπόν, εκεί που είσαι στη Θεσσαλονίκη, συναντάς τον άντρα της ζωής σου. Mm-hmm. Της υπόλοιπης. Μάλιστα. Γιατί έχουν υπάρξει κι άλλοι. Okay. Και πραγματικά αυτό είναι όλο το πακέτο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι το πακέτο που φοβόμαστε κιόλας να το πούμε. Μάλιστα. Και σου λέει λοιπόν αυτός ο άντρας των ονείρων σου, Βίκη μου, τελικά εγώ μπορώ να σου προσφέρω τα πάντα. Θεωρώ ότι έχεις γράψει μια πολύ ωραία καριέρα. Θα ήθελα να δουλεύεις μια φορά τα δύο χρόνια. Και επειδή η δουλειά του είναι στο εξωτερικό, θα πηγαίνω έρχεστε. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το ντύλαρες, θα έλεγες. Είναι ο άντρας ζωής μου, θα κάνω κι εγώ εκπτώσεις. Πώς να σου απαντήσω, ρε Σιτζέ. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ερωτεύτηκα κάποια στιγμή και μου λέγανε οι φίλες μου, αν σου λέγει ο τάδε θέλεις να... Έλεγα εγώ να κάνεις αυτό, να τα παρατήσεις όλα, ας πούμε, και να... Ναι, παρατάς το παιδικό σου παρέα και έλεγα εγώ, ναι, γιατί ήμουν στα ντουζένια στις αρχές. Κάποια στιγμή λοιπόν συνέχισε και μου λέγαν, θέλεις, και έλεγα, ναι, κατευθείαν, ξέρεις, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Η ζωή είναι τόσο ανατρεπτική από μόνη της, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Τι είναι αυτό που σε τραβάει σε έναν άντρα, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξει? Το βλέμμα του. Το βλέμμα. Mm. Και μετά τι είναι αυτό που θα σε κρατήσει? Η κοιλιακή του. Μωρέ, ξέρεις ότι δεν υπάρχει τώρα συνταγή σε αυτά. Ξέρω. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρω πώς το λένε. Υπάρχει αυτό που βλέπεις τον άλλον και λιποθυμάς. Είσαι τρυφερή, είσαι γουτσουγούτσου, είσαι... Είμαι κυρίως. Να τον σκεπάσεις το βράδυ, να τον καηδέψεις, άμα είναι άρρωστος, να πας το τσάι. Δεν τα κάνουμε αυτά, αλίμονο. Όχι. Ναι. Α, τι σου βγαίνει! Σου βγαίνει το πρόβλημα. Μ' αρέσει που έχουμε κοινό σε αυτή την εκπομπή. Είσαι άρρωστος. Θέλεις να σου δείξω το σπίτι? Θέλω να πάμε στα χορτάρια. Στα χορτάρια, θες να πάμε να κυλιστούμε? Εκεί, με τα γόρια. Με τον Ευθύμη, θες να πάμε να κυλιστούμε στα χορτάρια? Ας πέσουν οι μάσκες. Λοιπόν, πάμε να δεις τα χορτάρια, Μοσβίκη. Πάμε. Με κολότου.